Βρισκόμαστε στο Καπιτόλιο, όπου νωρίτερα επετεύχθη δικοματική συμφωνία μεταξύ των ηγετών των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας, Χάρι Ριντ και Μίτς Μακκόνολ. Αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία της κυβέρνησης, θα αυξήσει το ανώτατο όριο του χρέους της χώρας και θα ανοίξει τον δρόμο για νέες συνομιλίες αναφορικά με τον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η καλή είδηση. Η όχι και τόσο καλή είναι ότι όλο αυτό απλά μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον και συγκεκριμένα για τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Μαζί μου είναι ο Τομάν Μπράντλεϊ του ABC. Τομάν, ποιοι είναι τελικά οι νικητές και ποιοι οι ιτημένοι αυτής της διαμάχης? Από καθαρά πολιτική άποψη, η Δημοκρατική και ο Λευκός Οίκος είναι ξεκάθαρα οι νικητές εδώ. Αναλογιστείτε τι ακριβώς έγινε με μια μικρή φατρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τα μέλη του κινήματος του Τσαγιού είχαν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους κατά της κυβέρνησης. Ουσιαστικά απειλούσαν με την αδυναμία της πληρωμής των υποχρεώσεων του κράτους και ζητούσαν μια ανταλλαγή με μια μεγάλη ανατροπή στον νόμο Ομπάμα για την υγεία. Όμως αυτό δεν θα συμβεί, Στεφάν. Αναγκάστηκαν να παραδοθούν και μάλιστα παραδόθηκαν άνευ όρων. Τώρα όμως αυτή η κατάσταση, Τομάν, έχει καταντήσει μια συνηθισμένη διαδικασία εδώ στην Ουάσιγκτον για σχετικά μεγάλο διάστημα. Εσύ και εγώ το καλύπταμε αυτό για εβδομάδες, για μήνες. Δεν πιστεύεις ότι με δεδομένη την μεγάλη αποδοκιμασία της κοινής γνώμης, αυτή η κρίση θα αλλάξει τα πράγματα στην Ουάσιγκτον, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, Στέφαν. Ο πρόεδρος Ομπάμα σε συνέντευξή του λέει ότι κατά την άποψή του οι Ρεπουμπλικάνοι έλαβαν το μήνυμα και δεν πρόκειται να δοκιμάσουν να παίξουν ξανά αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα σου κάνω την πρόβλεψη ότι θα είμαστε πάλι εδώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία. Θα πρέπει να επεκτείνουν και πάλι τη χρηματοδότηση τον Ιανουάριο και θα πρέπει να αυξηθεί και πάλι το ανώτατο όριο του χρέους τον Φεβρουάριο. Γιατί υπάρχουν ακόμα εκείνοι που έχουν στυλώσει τα πόδια και λένε ότι δεν θα εγκαταλείψουν τη μάχη. Ευχαριστούμε τον Τομάν Μπράντλεϊ από το ABC News. Έτσι έχει η κατάσταση εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω στην υπόλοιπη ροή των ειδήσεων.